Θα ξεκινήσουμε, κυρίες και κύριοι, από την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί με το θέμα του ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Είπαμε εδώ και μέρες ότι το ηλεκτρονικό εισιτήριο επιτέλους εφαρμόζεται. Και αυτό μόνο θετικό μπορεί να είναι. Δεν είναι δυνατόν όμως για αυτό το θετικό μέτρο που επιτέλους γίνεται, μέχρι τώρα δεν τα είχαμε καταφέρει, να υπάρχει τόση ταλαιπωρία για τους πολίτες. Οι ουρές όχι απλώς εξακολουθούν να είναι τεράστιες, αλλά έχουν γίνει και πιο μεγάλες. Ο χρόνος αναμονής έχει φτάσει και ξεπεράσει σε πολλές περιπτώσεις τις 6 ώρες. Και δημιουργούνται και διάφορα τα οποία είναι θλιβερά. Θα τα δείτε τώρα και στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Ηλικιωμένοι και νέοι. Εγώ σήμερα είχα το ρεπό μου και το ρεπό μου θα το περάσω εδώ έξω από το σταθμό ΕΣΑΠ. Περιμένουμε ορθοστασία, έτσι τι είμαστε, παιδιά. Εργαζόμενοι και φοιτητές. Έχω χάσει σχολείο, χάσει εργαστήρια για να βγάλω μια κάρτα. Ένα μπάχαλο είναι όλο. Έχουμε λίγο από το προέλευτο, επαγγελματία σήμερα και δεν γίνεται τίποτα. Αλλά και τουρίστες. It makes me maybe faithful and thanks because I don't have this at home. Όλοι στην ουρά για ένα εισιτήριο. Η αγανάκτηση περισσεύει. Είναι απελπιστικό, δεν υπάρχουν λόγια. Μια τεράστια ουρά έχει σχηματιστεί και στο σταθμό του Ηρακλείου. Ο κάθε επιβάτης είναι υποχρεωμένος να περιμένει για να εξυπηρετηθεί τουλάχιστον 7 ώρες. 6,5 ώρες περιμένουμε. Και ακόμα δεν έχουμε τελειώσει. Απίστευτη είναι και σήμερα η ταλαιπωρία που περνούν οι χρήστες στο μέσο μαζικής μεταφοράς. Καθώς, όπως αποδείχθηκε, οι υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών ήταν ανέτοιμες να εξυπηρετήσουν το κοινό κατά τη μετάβαση από το χάρτινο στο ηλεκτρονικό εισιτήριο. Η ίδια κατάσταση από νωρίς το πρωί σε όλους τους σταθμούς που μπορούν να εκδώσουν το ηλεκτρονικό εισιτήριο. Στην ουρά οι περισσότεροι με υπομονή, αλλά και άλλοι με ένταση, να προσπαθούν να καταφέρουν να φτάσουν στο γκισέ. Άλλοι με ένα καφέ στο χέρι και άλλοι με ένα βιβλίο περιμένουν υπομονετικά στην ουρά για να έρθει η δική τους σειρά να εκδώσουν το ηλεκτρονικό εισιτήριο. Πανικός. Άλλοι άνθρωποι είναι από τις 4-5 τουλάχιστον. Τι να κάνουμε, περιμένουμε για ένα εισιτήριο. Εγώ θα βγω τσάμπα αύριο. Δεν θα βγάλω σήμερα. Δεν έχω χρόνο να καθίσω τόσες ώρες. Σε ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, γνωστοποιεί πως από τις 6 Νοεμβρίου θα ξεκινήσει και η έκδοση μεμονωμένων ηλεκτρονικών εισιτηρίων του 1,4 ευρώ στα αυτόματα μηχανήματα έκδοσης. Θα ήταν πολύ μεγαλύτερη η ντροπή που θα νιώθαμε αν μπαίναμε μέσα στο 2018 χωρίς την εφαρμογή του ηλεκτρονικού εισιτηρίου για τους λόγους που γνωρίζετε όλοι. Υπολογίζεται πως κατά το Υπουργείο Μεταφορών περισσότερες από 150.000 προσωποιημένες ηλεκτρονικές κάρτες θα χρειαστεί να εκδοθούν τις επόμενες μέρες. Σήμερα, από τα 40 περίπου τερματικά που έχουν τοποθετηθεί στα εκδοτήρια, μπορούν να εκδοθούν κατά τους εργαζόμενους έως και 10.000 κάρτες την ημέρα. Είχα έρθει και χθες, ήρθα 11 η ώρα και έφυγα 5.30. Αυτό σημαίνει πως στην καλύτερη περίπτωση θα χρειαστούν άλλες 15 μέρες για την εξυπηρέτηση του κοινού. Και αυτό χωρίς να συνυπολογιστούν οι χιλιάδες πολίτες, δικαιούχοι των Ελευθέρας, ένστολοι, αμαία και άνεργοι, που θα αποτελέσουν το δεύτερο κύμα έκδοσης προσωποποιημένων καρτών για να μπορούν να μετακινηθούν με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ζωντανή σύνδεση τώρα με τον Μάνο Μπανασάκη. Μάνο, καλησπέρα. Η ώρα είναι 7 παρα 25. Πες μας πού βρίσκεσαι. Νίκο, βρίσκομαι στον Πειραιά και θέλω να σου πω ότι εδώ η αγανάκτηση, ο θυμός αλλά και πάρα πολλά η κούραση κυριαρχούν. Ανθρώπους που συναντήσαμε σήμερα το πρωί στις 10, πριν από μερικά λεπτά, κατάφεραν να εξυπηρετηθούν. Η ουρά όσο πάει μεγαλώνει, αλλά και η αναμονή μεγαλώνει. Ενώ είχαμε φτάσει και νομίζαμε το ρεκόρ είναι στο σταθμό του Ηρακλείου σε 7 ώρες, εδώ μπορεί να ξεπεράσει και τις 9 ώρες η αναμονή. Θέλω να δεις ότι. Αν είναι δυνατόν. Είπα την ώρα. Γιατί έχει και ψύχρα πια από απόψε και βλέπουμε τους ανθρώπους να ξεροσταλιάζουν και συγγνώμη που θα το πω έτσι και σε διακόπτω Μάνο, αλλά επειδή έχουμε πρόβλημα εισιτήριο διαφυγής, σοβαρό, δεν πληρώνουν εισιτήριο πάρα πολύ. Αυτοί οι οποίοι ταλαιπωρούνται είναι αυτοί που είναι αποφασισμένοι να πληρώσουν. Δηλαδή σε αυτόν τον τόπο όποιος πληρώνει, όποιος θέλει να είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του, σε όλες τις υποχρεώσεις, αυτός είναι που τραβάει το γολγοθά του. Πραγματικά δηλαδή είναι αδιανόητο. Συνέχισε, Βρεμάνο.
Αυτή είναι και η αγανάκτηση του κόσμου. Ότι μας λένε ότι εμείς είμαστε εδώ για να πληρώσουμε. Εδώ, δεν είμαστε για κάποιο άλλο λόγο. Και θέλω να σου πω την ότι όλες οι ηλικίες είναι άνθρωποι ηλικιωμένοι, είναι άνθρωποι συνταξιούχοι, μητέρες με τα παιδιά τους, φοιτητές, εργαζόμενοι οι οποίοι έχουν χάσει το μεροκάματο σήμερα όλη μέρα. Και είναι και κάποιοι που και χθες ήρθαν και να σκεφτούμε ότι εδώ τα εκδοτήρια θα κλείσουν στις 10 το βράδυ. Σε κάποιους άλλους σταθμούς κλείνουν στις 8, κάπου αλλού στις 7. Χάνουν όλη τους τη μέρα και έρχεται η σειρά τους και τελικά τους λένε συγγνώμη, περάστε πάλι αύριο. Θέλω να σου πω λοιπόν, Νίκο, ότι να μιλήσω με κάποιους ανθρώπους που εδώ, που λογικά περίπου πόσες ώρες είστε εδώ. Πείτε μου πόσες ώρες είστε. Τρεις ώρες. Εσείς. Τρεις κι εγώ. Τρεις ώρες εδώ, αλλά μπαίνοντας μέσα όπως. Μέχρι εκείνο το σημείο είναι τρεις ώρες και κοιτάξτε τι έχουν μπροστά τους ακόμα. Δεν είναι κατάσταση αυτή. 7 ώρες. Η άλλη λιποθυμάει, ο άλλος έτσι. Δεν είναι κατάσταση αυτή. Παιδιά, δεν μπορώ. Δεν έχω. Τι να πω. Ελλάδα είναι. Όχι. Δεν είναι. Χάλια, τι να πω. Ειδικά ηλικιωμένοι και μεγάλοι άνθρωποι, 11 ώρες, 10 ώρες. Όρθιοι μπορούν να στείλουν. Είναι αδιανόητο. Μάνο, θέλω να έρθουμε εδώ στον πρόεδρο των εργαζομένων και να βρεις. Να βρεις και άλλους ανθρώπους εκεί να μιλήσουμε και να πας, αν γίνεται στους μπροστά, να δούμε πόσες ώρες είναι εκεί. Γιατί είδαμε ένα σημείο της σειράς που ήταν οι τρεις ώρες. Φαντάζομαι, επειδή μπροστά έχει δρόμο. Θα καλησπερίσω τον κύριο Σπύρο Ρεβίθη, που είναι ο πρόεδρος του Σωματείου των Εργαζομένων Λειτουργίας του Μετρό. Κύριε Ρεβίθη, γεια σας. Καλησπέρα. Θέλω απλά να μου επιτρέψετε να πω ένα πράγμα. Αν κάτσει κανείς και κάνει ένα πολλαπλασιασμό από τους 150.000 περίπου που μέχρι τώρα έχουν πάρει αυτή την ηλεκτρονική κάρτα και τις πόσες ώρες έχει περάσει ο καθένας από αυτούς κατά μέσο όρο στην ουρά και δει πόσες εργατοώρες και ανθρωποώρες, γιατί και ο ελεύθερος χρόνος του ανθρώπου είναι, όχι της ουράς, έχουν χαθεί, είναι να βαράει το κεφάλι του στον τοίχο πραγματικά για τη χώρα που ζούμε. Και το ξαναλέω, δεν θα σταματήσω να λέω ότι είναι θετικό αυτό που κάνει η κυβέρνηση. Και σωστό, γιατί τόσο καιρό το ηλεκτρονικό ειστήριο δεν το είχαμε καταφέρει. Αλλά αυτή η ταλαιπωρία είναι πέραν των ορίων. Αυτές τις ημέρες, κύριε Ευαγγελάτε, με ακούτε? Βεβαίως. Αυτές τις μέρες ζούμε καταστάσεις που εξευτελίζουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Απορώ με την πολιτική ηγεσία πώς κάθεται και τα βλέπει αυτά τα πράγματα αμέτωχη. Έχουμε κάνει προτάσεις με δύο απλές κινήσεις που θα διευκολύνουν την έκδοση εισιτηρίων. Έχουμε πει να συνεχίσει το χάρτινο να παράγεται από τα παλιά εκδοτικά μηχανήματα, ενώ ταυτόχρονα να παράγεται από τα νέα εκδοτικά μηχανήματα, το 060 και το 140. Πείτε μας κάτι άλλο τώρα. Υπήρξε περιστατικό που επιτέθηκε και δάγκωσε γυναίκα κάποιος επειδή... Ένας νεαρός επιτέθηκε και δάγκωσε δύο κυρίες στον Ευαγγελισμό και χθες είχαμε και λιποθυμίες στην Αγία Μαρίνα. Οι εργαζόμενοι προσπαθούν και παλεύουν να εξυπηρετήσουν. Βγάζουμε καρεκλάκια, νερά, τραπεζάκια, ό,τι μπορούμε. Αλλά δυστυχώς οι υπεύθυνοι από την πολιτική ηγεσία κοφεύουν. Μάλιστα. Τώρα εσείς, από ό,τι καταλαβαίνω, πάτε και για μια πιο χαλαρή στάση τις επόμενες μέρες ως προς τον έλεγχο των. Κοιτάξτε να δείτε, εμείς επειδή βλέπουμε ότι θα αρχίσουν να κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές όπως πάνε να το εφαρμόσουν βία, εμείς θα είμαστε αρκετά ελαστικοί όσο περισσότερο μας επιτρέπεται. Εγώ θα ξαναπώ πάντως, κύριε Ρεβίθη, ότι σε αυτόν τον τόπο όσοι θέλουν να πληρώνουν, αυτοί είναι που τραβάνε το γολγοθά τους. Όλοι αυτοί είναι οι νόμιμοι. Εκείνοι που δεν μπαίνουν. Όσοι πληρώνουν. Όταν θες να πληρώσεις την Ελλάδα, θα βάζεις ουρά. Άμα θες να είσαι παράνομος, μια χαρά μπαίνεις, βγαίνεις, δεν σε πειράζει κανείς. Ευχαριστώ, κύριε Ρεβίθη. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Πάμε, κυρίες και κύριοι,